Γιώργος Θαμασιώτης γεννήθηκε στο Βόλο και ήταν Έλληνας ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, αλλά και τραγουδιστής της όπερας. Διακρίθηκε σε ρόλους καρατερίστα. Σπούδασε στις μουσικές ακαδημίες του Παρισιού, της Ρώμης και του Μονάχου. Σε ηλικία 25 ετών βρέθηκε στην Αθήνα και έδωσε εξετάσεις μαζί με άλλους ως σπουδαστής της Επαγγελματικής Σχολής Θεάτρου. Ενώπιον της Επιτροπής έπαιξαν το Βασιλικό του Μάτεση σε σκηνοθεσία του Φώτου Πολίτη. Την ίδια χρονιά ως επαγγελματίας πια έπαιξε το Φάουστ του Γκέτε, στο ρόλο του Βαλεντίνο στο θέατρο Ολύμπια, ενώ στα 32 του υποδίθηκε τον Σάιλοκ στον Έμπορο της Βενετίας, στο Εθνικό Θέατρο. Αυτός ήταν ο ρόλος που τον καθιέρωσε. Συμμετείχε στο θείασο της Αλίκης Θεοδωρίδου και του Κώστα Μουσούρη, στο θείασο της Κατερίνας και στη λυρική σκηνή, όπου ερμήνευσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Φίγκαρο στον Κουρέα της Σεβίλης. Κατά την κατοχή βρέθηκε στο θέατρο Γκλώρια με τις αδελφές Σάνα και Μαρία Καλούτα σε οπερέτα, αφού οι επιθεωρήσεις είχαν μπει στο περιθώριο λόγω λογοκρισίας. Πήρε μέρος στους οπερέτες του Θεόφραστου Αγγελαρίδη μαζί με Τσουμίμη Κοκκίνη, Πέτρο Κυριακού και άλλους. Έλαβε μέρος στην Αντίσταση και ήταν από τα πιο ενεργά μέλη. Είχε παίξει το ρόλο του Δημάρχου στην ταινία «Η κυρά μας η Μαμή». Πήρε μέρος σε πολλούς επιθεωρησιακούς θεάσους, εμφανιζόμενος κυρίως στα θέατρα Ακροπόλ και Βέμπο. Το καλοκαίρι του 1954 πήρε μέρος στο βραβευμένο έργο των Μίμη Τραϊοφόρου και Χρήστου Γιανακόπουλου, «Τρόλεϊ Μπας». Στο σκέτς, η παλιά και σύγχρονη υπάλληλη έκανε επιτυχία με το ρόλο του Μενδιάτη. Το 1961, όταν ο διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος έγινε ο Σοκράτης Καραντινός, ο Δαμασιώτης μετακινήθηκε στη Θεσσαλονίκη με τη μεσόφωνο γυναίκα του Κίτσα Δαμασιώτου. Με το Κεντρικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος έπαιξε τον Αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου. Το 1963, στις δοκιμές του έργου «Ο Επιθεωρητής» του Νικολάη Γκόγκολ, ο Δαμασιώτης λιποθύμησε στη σκηνή και λίγες ώρες αργότερα πέθανε. Στο φουαγέ του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος υπάρχει ακόμη εικονημένη φωτογραφία από τη γενική πρόβα, κατά την οποία έγινε το επεισόδιο με τον Δαμασιώτη. Κυδεύτηκε στη Νέα Παναγία της Θεσσαλονίκης.